Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρία βουλευτής, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε αντιπρίτανη, κύριε περιφερειακή διευθυντή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριοι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αξιωματικοί και λοιποί αστυνομικοί, κύριοι και αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, να με συγχωρέσετε. Κύριε Μέραχε, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Κύριε Μέραχε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όλες και όλους, για την ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκεστε κοντά μας στην ενημερωτική παρουσίαση του θεσμού των κινητών αστυνομικών μονάδων, που τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία ήδη από τις αρχές της εβδομάδας στην περιοχή της Κρήτης. Ο θεσμός των κινητών αστυνομικών μονάδων αποτελεί επιμέρους διάρθρωση του επιχειρησιακού σχεδίου ΑΕΤΟΣ, είναι τα αρχικά, και αφορά την αστυνόμευση και επιτήρηση τοπικών οικισμών και συνόρων και καταρτίστηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου προγράμματος αντιεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με αυτό το καινοτόμο θεσμό, ο οποίος επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια, μην πιστεύει τα φώτα, ποιος πιστεύει τα φώτα, δεν γίνεται. Με αυτόν τον καινοτόμο θεσμό, ο οποίος επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την ελληνική επικράτεια, συνδυάζεται με εύστοχο τρόπο η καθημερινή αστυνομική πρακτική και οι κοινωνικές απαιτήσεις για αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των κατοίκων των περιφερειακών και εξοαστικών περιοχών. Οι κινητές αστυνομικές μονάδες αποτελούν συνυποστήριξη της δομής των αστυνομικών τμήματων και τελούν υπό την διοικητική ευθύνη τις εντολές και το συντονισμό των διευθυντών της αστυνομίας των νομών. Αυτό το νέο μοντέλο της σύγχρονης εναλλακτικής αστυνόμευσης, συνώνυμο της ευελιξίας ως προς τη διαχείριση των τοπικών θεμάτων και της ευκινησίας ως προς τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, έρχεται να συμπληρώσει το κύριο έργο των αστυνομικών τμήματων ως παράπλευρη και εξακολουθητική δράση της αστυνόμευσης. Η σύνθεση των κινητών αστυνομικών μονάδων προβλέπει οχήματα ειδικού τύπου, τα οποία έχουν διαμορφωθεί με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό, όπως γραφειακό χώρο, ανάλογες θέσεις εργασίας και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανελλαδικού Δικτύου Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ εξωτερικά φέρουν την ανάλογη της ονομασίας του διακριτή σήμανση, CAM, κινητή αστυνομική μονάδα. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο των κινητών αστυνομικών μονάδων εντοπίζεται στην επιλογή του προσωπικού στελέχωσης, το οποίο αποτελείται από μειχτό κλιμάκιο τριών αστυνομικών, που ο καθένας εξ αυτών έχει επιφορτιστεί με θέματα και αρμοδιότητα ασφαλείας, τροχέας και τάξης. Το κριτήριο επιλογής τους αποτέλεσε η καταρτισμένη γνώση τους, η πολυετή τους εμπειρία, οι ικανότητες διαχείρισης των σχέσεων αστυνομίας πολιτών και η αποτελεσματική γραμματιακή εξυπηρέτηση του κοινού. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης από σήμερα, σεβασμένοι, καλώς ορίσατε. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης από σήμερα διαθέτει τρεις κινητές μονάδες, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες των περιοχών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ενώ σύντομα θα τεθεί και σε επιχειρησιακή λειτουργία και στις περιοχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου. Ειδικότερα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου,
εκπονήθηκαν αρχικά ειδικά εβδομαδιαία προγράμματα περιπολίας, εντάσσοντας ιδίως τις απομακρυσμένες περιοχές των νομών, παρέχοντας επιτόπιες υπηρεσίες γενικής αστυνόμευσης στους πολίτες. Ο προσδιορισμός των δρομολογίων των κινητών αστυνομικών μονάδων της Κρήτης συνδέεται άρρηκτα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες έκαστης περιφερειακής ενότητας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για προσαρμογή τους ανάλογα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Αναλυτικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 6 διαφορετικά δρομολόγια και θα περιλαμβάνουν τους περισσότερους οικισμούς κάθε δημοτικής ενότητας, εκάστου Δήμου, Χανίων, Πλατανιά, Κισάμου, Καντάνου Σελήνου και Σφακίου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 7 διαφορετικά δρομολόγια και θα περιλαμβάνουν τους περισσότερους οικισμούς κάθε δημοτικής ενότητας εκάστου Δήμου, Ρεθύμνης, Μιλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ανογίων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 11 διαφορετικά δρομολόγια και θα περιλαμβάνουν τους περισσότερους οικισμούς κάθε δημοτικής ενότητας εκάστου Δήμου, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Αρχανών και Αστερουσίων, Βιάνου, Γόρτινας, Φεστού και Μήνωα Πηδιάδους. Ο καθορισμός των δρομολογίων και η βούληση για τακτική τήρησή τους καταδεικνύουν την πρόθεση κατάρτισης ενός καινοτόμου κοινωνικού συμβολαίου σταθερότητας και προόδου μεταξύ της αστυνομίας και των πολιτών του τόπου μας. Στο σημείο αυτό υπερθεματίζω τη σημασία των κινητών αστυνομικών μονάδων στην Κρήτη, οι οποίες προσφέροντας τις υπηρεσίες τους συμπληρώνουν διαρθωτικά ανισότητες μεταξύ των πληθυσμών πόλης και υπαίδρου της Κρήτης, καθώς αυτό που στοχεύουν είναι η ενεργητική συμμετοχή των δράσεων της αστυνομίας στην καθημερινότητα του πολίτη με ουσιαστική, ανθρώπινη και εμφανή αστυνόμηση των επαρχιακών οικιστικών δομών, ιδίως εκείνους που καθίστανται απομακρυσμένοι. Σημειώνω ότι η αστυνομική κάλυψη των κινητών αστυνομικών μονάδων αντιστοιχούν σε έκταση επιφάνειας περίπου ανώτερης του ίμιση των 8.331 τετραγωνικών χιλιόμετρων της συνολικής έκτασης της Κρήτης και απευθύνεται σε πληθυσμό που ανέρχεται περίπου στις 250.000 μονίμων κατοίκων εκ του συνολικού πληθυσμού που είναι 600, με την τελευταία απογραφή 601.159 κάτοικοι στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, η νέα αστυνομική δράση κρίθηκε άρτια και αξιοποιήσιμη για την αστυνομική περιφέρεια Κρήτης μετά από σχετική αποτίμηση της εφαρμογής της κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Απρίλιο του 2016, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.488 δρομολόγια, ενώ περισσότερα από 22.100 άτομα και 1.254 εκπρόσωποι διαφόρων φορέων ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με τους αστυνομικούς των κινητών αστυνομικών μονάδων. Επιπρόσθετα, το προσωπικό πραγματοποίησε πλήθος προληπτικών ελέγχων σε άτομα και οχήματα και ανταποκρίθηκε σε εκατοντάδες αιτήματα πολιτών και φορέων, παρέχοντας την απαιτούμενη υποστήριξη και συνδρομή, ιδίως σε ζητήματα και περιστατικά μεσαίου επίπεδου που χρήζουν άμεσης διευθέτησης ή επίλυσης. Όλα τα παραπάνω τα αποτυπώνουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα του Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ωστόσο και τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των κινητών αστυνομικών μονάδων εκτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικά από την κοινή γνώμη, ενώ ανάλογη είναι και η ανταπόκριση που έχουμε από τους πολίτες. Περιγράφοντας με συντομία τις τομείς δραστηριοποίησης, η αστυνομική
των κινητών αστυνομικών μονάδων πρόκειται να διευθετούν διαφορές με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για την πρόληψη εκνόμων ενεργειών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την αντιμετώπιση των δυσμενών και ακραίων καιρικών φαινομένων και τη ρύθμιση θεμάτων του ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Θα παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη για ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, δικαιολογητικά παραδείγματος χάρη για την έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων, αδειών κατοχής όπλων, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας κλπ. Γενικότερα τώρα η συμβολή των κινητών αστυνομικών μονάδων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης σε δυσπρόσιτες περιοχές, στην διεύρυνση των θεσμικών και εθνικών δυνατοτήτων μεταξύ των πολιτών και της αστυνομίας, με την προαγωγή του διαλόγου, των αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης, κατανόησης και σεβασμού, την ενδυνάμωση των αρχών του κράτους δικαίους και τη μεγιστοποίηση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων της υπαίθρου. Την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας με τους οργανισμούς και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους λοιπούς φορείς και με τους πολίτες με στόχο την ενημέρωση και την άμεση διευθέτηση που άπτονται, των θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της ελληνικής αστυνομίας. Η κινητή αστυνομική μονάδα, και επαναλαμβάνω για να μας γίνει και κατανοητό και να μπορέσουμε να το καταλάβουμε γιατί θα τα ακούμε συνέχεια, κινητή αστυνομική μονάδα, είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο μικρό αστυνομικό τμήμα όπου η αστυνομία μεταβαίνει με δικιά της πρωτοβουλία στον πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια νέα αστυνομική πραγματικότητα εναρμονισμένη στα σύγχρονα ευρωπαϊκά αστυνομικά πρότυπα και ενδυναμώνει τον αστυνομικό λειτουργό στην τοπική κοινωνία, αναβαθμίζει το αστυνομικό έργο, διεκπεραιώνει άμεσα ζητήματα καθημερινού χαρακτήρα, εκπληρώνοντας ανάγκες και χρόνια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την αδυναμία που είχαμε πρόσβαση στις αστυνομικές υπηρεσίες, που είχαν, συγγνώμη, οι πολίτες στις αστυνομικές υπηρεσίες. Και βέβαια εντοπίζονται και θα εντοπίζονται τα θέματα που την χάνουν αστυνομικής διερεύνησης έτσι ώστε να τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Επιπλέον υπάρχει σχεδιασμός για τη συμμετοχή και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που έχει η ελληνική αστυνομία. Αυτή τη στιγμή εμείς σε επίπεδο Κρήτης έχουμε ψυχολόγο, ο οποίος προκειμένου και αυτός να συνδράμει στις περιπτώσεις που έχουν ειδικά θέματα διαχείρισης περιστατικών αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας, θα παρέχει και αυτός με τη δικιά του παρουσία τη συνδρομή την ανάλογη στις ειδικές περιπτώσεις αυτές. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στη σημερινή μας εκδήλωση και για το ενδιαφέρον που δείξατε για να στηρίξετε αυτή την καινούργια δράση της ελληνικής αστυνομίας. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό που στελεχώνει τη νέα αυτή αστυνομική δύναμη του νησιού μας και εύχομαι να φανεί αντάξιο των προσδοκιών όλων μας και το έργο τους να συνοδεύεται από αξιόλογη δράση και σχέση εμπιστοσύνη με τους πολίτες. Γι' αυτό σας ζητώ σε όλους εσάς να στηρίξετε την προσπάθειά τους, η οποία αντανακλά πρωτίστως στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και στη διάθεσή μας για αποτελεσματική δράση που θα αφορά την προστασία του πολίτη και την αστυνομία δίπλα σε κάθε πολίτη. Ευχαριστώ. Θα τοποθετηθούν οι διευθυντές των νομών και θα ξεκινήσουμε από τον ταξίαρχο κύριο Λαγουδάκη Κωνσταντίνο, διευθυντή τη Διεύθυνση Αστυνομία Ηρακλείου. Καλημέρα. Από την πλευρά μου και έχοντας υπηρετήσει πολλά χρόνια στις αστυνομικές υπηρεσίες της Πέτρου,
Νομίζω ότι η κινητή αστυνομική μονάδα είναι ένας θεσμός που θα εξυπηρετήσει με επάρκεια τις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού Ηρακλείου. Στέκομαι ιδίως στην παρουσία των αστυνομικών δίπλα στις ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες και την επικοινωνία και το ενδιαφέρον που θα προσφερθεί απλόχερα στους συμπολίτες μας από τους συναδέλφους. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου προετοιμάσαμε 11 διαφορετικά δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιστικών περιφερειών των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Αρχανών Αστερουσίων, Βιάνου, Βόρτινας, Φεστού και Μηνώα Πεδιάδος. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι βρίσκομαι στη διάθεση όλων των πολιτών προκειμένου να εκφράσουν σκέψεις τους ή πιθανότητα κριτική για παράληψη, καθώς επιζητάμε το διάλογο με την τοπική κοινωνία. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, διαβεβαίωνομαι ότι θα στηρίξουμε και θα επιδυναμώσουμε αυτό το δεσμό που μόνο φέρει μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρξει τοποθέτηση του ταξιάρχου κ. Πετάση, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιτίου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο νομό Λασιτίου η κινητή αστυνομική μονάδα θα τεθεί σύντομα σε επιχειρησιακή λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ευχέρεια του χρόνου προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας οι αρχές και οι πολίτες προκειμένου να συνεργαστούμε στην εκπαίδευση ενός πλήρους και επαρκούς σχεδιασμού που θα καλύπτει όλους τους οικισμούς του νομού Λασιτίου. Κλείνοντας, θεωρώ δεδομένη την επιτυχία του θεσμού, καθώς ευεργετεί τους συμπολίτες μας και βεβαίως θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των αστυνομικών και των πολιτών, που είναι κατά τη γνώμη μου το σπουδαιότερο σημείο αυτής της Δίας αστυνομικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στη συνέχεια έχουμε την τοποθέτηση του αστυνομικού διευθυντή κ. Λουκάκη, διευθυντή της αστυνομίας Ρεθύμνου. Σε ό,τι αφορά το νομό Ρεθύμνου, η κινητή αστυνομική μονάδα έχει ξεκινήσει ήδη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σημαντικότερο που νομίζω ότι έχει πετύχει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της είναι η ανακούφιση, το κουράγιο και η αποδοχή που έχει τύχει από τους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών του Ρεθύμνου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν σχεδιαστεί 7 διαφορετικά δρομολόγια, τα οποία εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και περιλαμβάνουν την πλειονότητα των οικισμών των Δήμων Ρεθύμνου, Μιλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ανογίων. Η δράση και το έργο της κινητής αστυνομικής μονάδας εύχομαι να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα προσπαθήσω από τη θέση μου να το διασφαλίσω αυτό. Σε αυτό το τομέα έχω συμμάχους, τους αξιότιμους συναδέλφους μου, αλλά και όλες και όλους τους πολίτες που τυχόν επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για την επιχειρησιακή λειτουργία της μονάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.